Επιστρέψαμε και εσύ, κύριε. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε νέος γύρος δηλώσεων του Χαϊκάλη. Βέβαια. Κατά του Λιάγκα και της Φέη Σκορδά. Τι γίνεται. Και μετά, μετά βγαίνει πάλι ο Λιάγκας. Ξεκινήσουμε όμως από την αρχή να πούμε λοιπόν ότι έξαλλος παραμένει ο... Είδαμε τα χθεσινά. Ναι, το να πούμε τι έγινε. Ναι, να πούμε και τι χθες είχε γίνει κιόλας. Είχε βγει μάλλον από προφέσεις ξεκινήσει ναι. Ιστορία όταν η εκπομπή το πρωινό του Αντένα παρουσίασε με ένα βίντεο ότι πάνω... Την πρεμιέρα της παράστασης... Είχε ότι... μόλις 10 άτομα. Ναι. Στη θεατρική παράσταση ναι. Του Χαλκιά. Του Χαϊκάλη. Του Χαϊκάλη, συγγνώμη. Είναι άλλη κόντρα αυτή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βγαίνει χθες ο Παύλος Χαϊκάλης έξαλλος, τσακώνεται με τον Λιάγκα, τσακώνεται και ο Λιάγκας μαζί του και σήμερα λοιπόν για δεύτερη μέρα συνεχίζει ο Παύλος Χαϊκάλης να είναι έξαλλος. Βγαίνει λοιπόν και λέει ότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ανθρωποφαγία, ότι τον διασύρουνε, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον διασύρουνε και ότι βιάζονται να τον πετάξουν έξω από το θέατρο. Για να ακούσουμε τι είπε. Σε όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Και να μας εξηγήσετε κιόλας αρχικά, για ποιο λόγο επιλέξατε να παρουσιαστείτε φέτος σε παράσταση στην Κύπρο. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτή η τελευταία ερώτηση, να σου πω την αλήθεια, δεν την καταλαβαίνω. Έγινε μία πρόταση για να πάω για δουλειά. Έτυχε να είναι στην Κύπρο. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, γιατί τόσο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το πρόσωπό μου, με δίδεν πηχαίους τίτλους η επιστροφή του Χαϊκάλη στο θέατρο, λες και είχα εγκαταλείψει το θέατρο, θα το εγκαταλείψω μετά, μην βιάζεστε, θα το εγκαταλείψω. Αλλά, γιατί έχετε πάρει την απόφαση. Γιατί... όταν λέμε επιστροφή, το λέμε μισό, και για... από την πολύ αγάπη τη δημοσιογραφική. Όχι, όχι, λοιπόν, να σας εξηγήσω. Θέλω να σας απαντώ ένα-ένα τα ερωτήματα που θέτετε. Όταν χρησιμοποιούμε ναι. Δημοσιογραφικά τον όρο επιστροφή κάποιου σε κάτι, εννοούμε ότι για ένα διάστημα ναι. Μπορεί να έχει σταματήσει να δουλεύει γιατί μπορεί να ήταν κλειστά τα θέατρα. Όλοι. Μα δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο για εσάς. Αυτό να το άρα, ξέρετε. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσανε για άλλους ηθοποιούς και το χρησιμοποιούν για μένα. Επίσης, αυτή η αιμονή κάθε μέρα να πληροφορείτε το κοινό πού πάω, τι κάνω, γιατί αυτά, πόσα εισιτήρια. Αν αυτό για επιστροφή και αν θα έχει κόσμο κατά και αν ο Χαϊκάλης θα έχει θέση στο θέατρο. Ωραία. Και γιατί δουλεύει. Να σας απαντήσω. Να δουλεύει. Να σας απαντήσω. Και γιατί θέλω που να σας απαντήσω. Να δουλεύει. Εμείς αν έχετε ναι. Παρακολουθήσει την εκπομπή μας όλες αυτές τις ημέρες, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με την επιστροφή σας στο θέατρο. Γι' αυτό σας καλούμε. Τα έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας στο τηλέφωνο. Γι' αυτό σας ναι. Καλούμε για να τα συζητήσουμε, να μας εκφράσετε τα παράπονά σας, να τα συζητήσουμε, να μας δώσετε τις απαντήσεις σας. Ελεονόρα μου, και εγώ βγαίνω και απαντώ σε σένα γιατί σε θεωρώ την πιο νοήμωνα από τις παρουσιάστριες. Έτσι αυτή τη στιγμή, γιατί μπορώ να μιλήσω άνετα μαζί σου και ξέρω ότι δεν έχεις καμία απέναντί μου καμία άλλη θέση και άποψη για τα πράγματα. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έφυγε και η συνεργάτηδά σας από πριν, νομικά, εγώ σαν πολίτης, πώς κατοχυρώμαι από το να κάθε μέρα να διασύρωμαι από κανάλια. Δεν γνωρίζει για υποθέσεις οι οποίες μπορεί να είναι αντεκδικητικές, μπορεί να είναι από διαφορές προηγούμενων χρόνων, κουλουπού, κουλουπού, όταν δεν υπάρχει καμία κατηγορία και υποτίθεται ότι εγώ σέρνω επάνω μου το τεκμήριο της αθωότητας για ό,τι μπορεί να με κατηγορεί και οποιοδήποτε. Επίσης, εάν αύριο εγώ γυρίσω και πω, παιδιά, η μελέτη μου ζήτησε 5.000 για να με βγάλει στην τηλεόραση και να με υπερασπιστεί. Και είναι μια καταγγελία, η οποία μέχρι να αποδειχθεί μπορεί να γίνει ντόρος, οποιοδήποτε έχει ντόρος. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αποδειχθεί έξω από τα δικαστήρια, στα οποία έχω προσφύγει βέβαια, για τις κυρίες οι οποίες έχουν κάνει κάποιες καταγγελίες, να το αποδείξουν. Εμείς όμως, πώς θα πρέπει εσένα να σε βρίζουν κάθε μέρα γιατί πήγες να μου πάρεις λεφτά? Υπάρχει τεκμήριο αθώτος για σένα αν σε καταγγείλω για κάτι? Μήπως είναι από κύμα φαντασίας μου δικής μου? Μήπως είναι από κύματα φαντασίας κάποιων άλλων κοριτσιών? Λέω εγώ τώρα. Μέχρι λοιπόν να αποδειχθεί το αυταπόδεικτο. Εγώ τι κάνω, γιατί διασύρωμαι, γιατί με πιάνει στο στόμα του κάποιοι γελέ. Κύριε Χαϊκάλη, δεν μπορείτε να ασκήσετε και εσείς τα δικά σας δικαιώματα προς την προστασία σας. Και να ασκήσω, όταν βγει κάποιο ένα κανάλι και κάνει κάτι, βγαίνουν 10.000 site, βρίζουν το Χαϊκάλη. Εγώ τι να κάνω μήνυση σε 10.000 site. Δεν μπορώ να σας συμβουλεύσω νομικά, αλλά νομίζω ότι θα το συζητούσα εγώ προσωπικά να συνδέσεις με τον δικηγόρο μου. Τι να συζητήσω, εγώ να κάνω μηνύσεις τι, σε ποιον, να έχετε ο δημοσιογράφος και λέει εγώ είναι δημοσιογραφικό με αυτό να παρουσιάσω την τάδε αλήθεια και τα γεγονότα. Ποια αλήθεια, κατηγορούμε για κάτι?
Γιατί διασύρομαι, γιατί πρέπει να είμαι στο επίκεντρο της συζήτησης, γιατί πήγα να δουλέψω στην Κύπρο. Γιατί στην Κύπρο μου προτάθηκε δουλειά. Δεν μου πρότεινε κάποιος. Κύριε Χαϊκάλη, ξέρετε, διαφωνώ εγώ με τη λέξη διασύρομαι πραγματικά και εμείς δεν έχουμε προσπαθήσει ποτέ να διασύρουμε κανέναν άνθρωπο. Ωστόσο, επειδή είχαν βγει. Ναι. Απλά το βάζω στην κουβέντα. Επειδή είχαν βγει τότε και οι συγκεκριμένες γυναίκες και είχαν καταγγείλει αυτά που είχαν καταγγείλει για εσάς, προφανώς και δεν υπάρχει καμία δίωξη για εσάς, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει μείνει από τη στιγμή που δεν έχει πάει δικαστικά και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εσείς μας λέτε τώρα ότι τους έχετε κάνει μήνυση. Αγαπημένε μου, έχουν γίνει μηνύσεις. Αυτό σας λέω, μας λέτε ότι έχετε κάνει μήνυση. Δεν γίνεται δικαστήριο μετά από δύο μέρες. Οπότε, προφανώς, άρα η δικαιοσύνη θα το κρίνει αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει από τη στιγμή που εσείς έχετε κάνει μήνυση στις συγκεκριμένες γυναίκες. Να σου δώσω επίσης ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ πήγα μόνος μου, πήγα στο σωματείο να γραφτώ για να με δικάσουν οι συνάδελφοι και να τους παρουσιάσω τα γεγονότα. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι του Πειθαρχικού ένα χρόνο τώρα καθυστερούν γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν, γιατί έχουν άλλες υποχρεώσεις κτλ. Και δεν ασχολούνται με την υπόθεση όπως θα έπρεπε να ασχοληθούν. Όχι θελημένα, απλώς λόγω των γεγονότων και της δουλειάς τους κτλ. Και εγώ περιμένω ένα χρόνο τώρα να δω πότε θα αποφασίσουν να βγάλουν μια απόφαση καταδικαστική, αθωτική, δεν ξέρω τι και να βγάλουν, για να δούμε και τα γεγονότα. Ένα χρόνο λοιπόν, αντί να περιμένει κάποιος να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων, χτυπάνε το Χαϊκάλι. Και μέχρι και να χτυπάνε το Χαϊκάλι δεν με πειράζει. Εδώ αρχίζει το πράγμα και περιπλέκεται, γιατί μπλέξανε και τους συναδέλφους. Και η δουλειά βγήκανε να πούνε ψέματα εχθές, ότι παίζαμε σε άδειο θέατρο, δείχνοντας πλάνα από γενική δοκιμή. Και αυτή τη στιγμή διακυβεύονται συμφέροντα της δουλειάς. Γι' αυτό έγινα έξαλλος εγώ εχθές. Άρα, εγώ για να καταλάβω, εσείς νιώθετε ότι συκοφαντήστε, ξέρω εγώ, θίγεστε. Με απλή λογική. Ναι, σαφώς. Αλλά όσον αφορά σε ποιο κομμάτι, θέλω να βάλουμε λιγάκι έτσι τα πράγματα στη θέση τους. Ως προς ποιο κομμάτι νιώθετε εσείς ότι έχετε θιχτεί περισσότερο? Πρώτον, διότι δεν έχει αποδειχθεί τίποτα εναντίον μου αυτή τη στιγμή. Από κανένα φορέα. Ούτε από δίκη, γιατί δεν έχει γίνει καμία δίκη και δεν είναι ότι είμαι κατηγορούμενος εγώ. Εγώ έχω μηνύσει τις κυρίες και περιμένω να γίνει πότε θα γίνει η δίκη να παρουσιάσουν τα στοιχεία τους. Γιατί εγώ έχω στο Πειθαρχικό έχω παρουσιάσει στοιχεία περί υπεράσπισής μου, τα οποία είναι ακράδαντα τα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, εγώ περιμένω όμως όλες τις διαδικασίες. Γιατί δεν περιμένουν όλοι οι φορείς να δούνε τηλεοπτική, τα social media, να δούνε φταίει, τα έχει κάνει ο Χαϊκάλης αυτά τώρα πέρα. Κύριε Χαϊκάλη, αφήσατε. Δεν είναι αποκύματα φαντασίας. Συγγνώμη. Όχι, αλλά βρίζουμε. Παράδειγμα. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να τα αποφύγω. Αυτό δεν μπορώ να το διακρίνω. Συγγνώμη, είναι δεκτά αυτά που λέτε και έχετε δίκιο. Δεν είστε ούτε υπόδικο αυτή τη στιγμή, ούτε έχετε κάποια ποινική δίωξη να εκκρεμίζει μέρος σας. Σας άκουσα να λέτε ότι μπορεί να είναι και πολιτικός ο λόγος ο οποίος διώκεστε. Αφήσατε και ένα υπονοούμενο τέτοιο. Έχετε κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή. Εγώ είπα κάτι. Λέω, μπορεί να είναι αυτό ο λόγος. Δεν το λέω ότι είναι αυτός. Α, δεν έχετε αποδείξεις. Μπορεί να είναι αυτός. Γιατί δεν έχω άλλη. Δεν μπορώ. Δεν έχω αποδείξεις. Όχι. Okay. Δεν μπορώ όμως να πω ότι υπάρχει. Γιατί τέτοια αιμονή. Θεωρείτε όμως, κύριε. Του διασυρμού και της εξόντωσής μου. Κύριε Χαϊκάλη, θεωρείτε εσείς ότι όλο αυτό το ενδιαφέρον που λέτε εσείς στο δημοσιογραφικό που ξαφνικά δείχνουν προς το πρόσωπό σας όλοι συνδέεται ενδεχομένως και με όλο αυτό τον απόϊχο που έχουν αφήσει οι καταγγελίες των γυναικών που έγιναν στο παρελθόν? Θεωρείτε δηλαδή ότι γι' αυτό το λόγο παρουσιάζεται αυτό το ενδιαφέρον, το δημοσιογραφικό? Δεν έχει καμία σχέση το θέμα γιατί πάω να δουλέψω. Εδώ υπήρχε θέμα γιατί να δουλέψει ο Χαϊκάλης και πώς του δίνουν δουλειά του Χαϊκάλη. Εδώ τεθήκαν τέτοια ερωτήματα. Και λέω αυτό είναι ανθρωποφαγία. Εσείς πρόσφατα... Με το οτιδήποτε. Μέχρι να αποδειχθεί το οτιδήποτε, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Ωραία, εγώ θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί ξέρετε πια, αν αποδειχθεί ότι τελικά δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, τι μέλη γενέστε μπορείτε να μου πείτε, τι πρέπει να κάνω εγώ σαν άνθρωπος πια? Αυτά λοιπόν είπε ο Παύλος Χαϊκάλης. Mm-hmm. Για δεύτερη μέρα συνεχίζει το σύριαλ αυτό με τις δηλώσεις και με το... Ναι, και έχει και συνέχεια μετά. Έχουμε συνέχεια γιατί βγήκε ο Γιώργος Λιάκας και απάντησε. Ότι ο... Να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε. Ότι λέει ψέματα, είπε στην ουσία. Ψεύτη τον λέει. Ναι. Για να ακούσουμε. Αυτή τώρα η δήλωση που θα δούμε που έγινε στην εκπομπή με Αγάπη Χριστιανά. Να πούμε κάτι. Εμείς είχαμε πει ότι είναι 10 άτομα. Μα... Όχι εμείς. Ναι. Η Έλλη Αυξεντίου, η ρεπόρτερ μας που ήταν εκεί. Με και τα μάτια σε 10. Την ημέρα της πρεμιέρας, ξαναλέω. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν 10 άτομα, ζητώ δημόσια συγγνώμη. Πόσα άτομα ήταν? Ήταν 7.
ήταν 7. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει την μπάλα. Τώρα, άμα μας προκαλούν τώρα δηλαδή, μη μας προκαλείτε γάμο το. Δεν είναι 140, μας είπε ο κύριος Χαϊκάλης. Όχι, λεπτά, να το δούμε πρώτα. Να σας πω κάτι. Είναι αστείο να συζητάμε πόσοι άνθρωποι είναι σε μια παράσταση. Δεν το κάνουμε εμείς, μόνοι τους το κάνουν. Γιατί πραγματικά μακάρι όλες οι παραστάσεις να έχουν κόσμο. Είμαστε εμείς ραδιό του Χαϊκάλη. Δείτε. Δείτε τι είπε όταν στην εκπομπή. Ξαναλέω και οφείλω να το πω, μην κάνουμε τώρα αυτά να παίζουμε βιντεάκια από προηγούμενες εκπομπές. Όταν ο ίδιος ο παραγωγός έχει βγει εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάνω από 10 φορές και έχει πει ότι ο Χαϊκάλης, ο κόσμος, πεθαίνει να τον δει και είναι 15.000 που πεθαίνουν να το δουν, πρέπει να έχεις μετά και μια συνέχεια. Ο κύριος Κωστάκης Κωνσταντίνου είναι ηθοποιός. Στην παράσταση, στον Νικό Τιτανικό. Είναι πολύ γνωστός ηθοποιός στην Κύπρο. Δήλωσε ο ίδιος ότι στην πρεμιέρα που έγινε 25 Δεκεμβρίου στο Με Αγάπη Χριστιανά, στην Χριστιανά Θεμή, ότι ήταν 7 άτομα στην πρεμιέρα. Πάμε να δούμε. Καθόμασταν 1,5 χρόνο, δεν μας είδε κανένας και ήρθε αυτή η δουλειά. Να του πω, επειδή έφερες το Χαϊκάλη, εγώ θα παίξω. Και το ότι είχε 5 άτομα ή 6 ή 7, νομίζω είχε 7 στην πρεμιέρα, δεν σημαίνει ότι φταίει ο Χαϊκάλης. Μπορεί να φταίει ότι διαλέξαμε μια λάθος ημέρα των Χριστουγέννων. Ξέρεις, στο παραλίμνι, την ώρα διπνούσι. Ο κόσμος έκατσε να φάει τις σούβλες του το μεσημέρι. Θα σηκώνει του μες στην κρυάδα η ώρα 7 να πάει να δει τον Κωστάκη ή τον Αργυρί. Υπήρχαν 7 άτομα στην πρώτη μέρα. Τα 3-4 καθόντουσαν μπροστά. Πήγαινετε, βρέστε τους και ρωτάτε τους ανεκατουρίσαν πάνω τους το γέλιο. Ότι πέρασαν ωραία, γιατί έστω και αν ήταν λίγοι, ναι. Επέρασαν πάρα πολλά ωραία, αγαπητοί μου. Και εμείς επέρασαμε καταπληκτικά ωραία. Εμείς προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει να μας δει. Μπορεί στο παραλίμνη να μην είχε κόσμο και δεν είχε, το λέω και εγώ. Στο Στρόβολο ακούω ότι η μία παράσταση είναι full και η άλλη παράσταση νομίζω είναι η μισή, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω τα πράγματα. Άρα μέχρι στιγμής η μία η παράσταση που έγινε, γιατί χθες ακούσαμε τον κύριο Χαϊκάλη να λέει ότι είχε 130. Ότι είχε 130. Είχε άρα δηλαδή βγαίνει δημοσίως ο κύριος Χαϊκάλης και λέει κάτι το οποίο. Να απαντήσει ο κύριος Χαϊκάλης και ο κύριος Κωνσταντίνου τώρα, αλλά το θέμα είναι το άλλο. Για μένα είναι τιμητικό. Θα σας εκπλήξω όλους με αυτό που θα πω. Είναι τιμητικό και για τον κύριο Κωνσταντίνου και για τον κύριο Χαϊκάλη και για τον κύριο Φλωρινιώτη που έπαιξαν με 7 άτομα καλεσμένους. Πώς το λένε, θεατές. Μπράβο τους. Και για έναν θα μπορούσα. Μπράβο τους. Αυτό μπράβο. Για μένα είναι θέατρο και μπράβο που πέρασαν καλά οι 7. Είναι τιμητικό και είναι δύσκολο για έναν ηθοποιό να παίζει για 7 άτομα. Να είσαι ο Χαϊκάλης και να φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να μην είναι ο Χαϊκά. Προσέξτε, εγώ πιστεύω δεν έφτιαξε σε καμία περίπτωση ο Χαϊκάλης. Είναι η μέρα, είναι το παραλίμνη που είναι μια μικρή περιοχή στην Κύπρο. Δεν το λέω. Αλλά είναι τιμητικό και μπράβο τους που έπαιξαν για 7. Το τονίζω άτομα. Συγχαρητήρια. Να το λέω κάτι, όχι ειρωνικά, το λέω ειλικρινά. Ωραία, το καταλαβαίνω και έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Πλην όμως, χτες ακούσαμε κάποια πράγματα. Ότι τον κυνηγάνε, ότι λέγονται ψέματα, ότι τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, ότι κρύβονται συμφέροντα και λένε ότι ήταν 10 άτομα. Και βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι ήταν 7 και είναι συνεργάτης του και το έχει ζήσει σε πρώτο πρόσωπο. Επομένως, οι χαρακτηρισμοί του οποίου απέδωσε σε εμάς κυρίως ο κ. Μα συνεχίζει και βγαίνει και τα λέει. Ένα να το μαζέψει ο Παύλος. Παύλο μου, απάντα στα 7 και μαζέψε. Και να πει ότι, ότι δεν έβλεπα. Ότι δεν, έχω μοιοπία. Δεν βλέπω τον κόσμο από κάτω. Είναι πολύ. Μην το είναι, δεν είναι προσωπικού. Είναι πολύ λίγο τώρα να μετράμε του. Δηλαδή, σε αναγκάζουν να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Στη Χριστιανά Αρτεμίου τώρα ήταν η συνέντευξη, γιατί νομίζω η παρουσία ήταν Χριστιανά στο τέλος, γιατί απουσίαζε. Η Χριστιανά, ναι, περαστικά. Στον κύριο Κωστάκη Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι και πολύ γλυκός, επειδή χθες συνάδελφοι στην Κύπρο, από την Κύπρο, μου στείλανε το βιντάκι και είδα όλη τη συνέντευξη. Πραγματικά, κανείς δεν κρίνει, δηλαδή είναι εξαιρετικός το οποίο, και αυτό που είπε ο άνθρωπος, εγώ 1,5 χρόνο ήμουν χωρίς δουλειά. Δεν θα πάω σε μια παραγωγή. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, παιδιά. Και ο Χαϊκάλης είναι εξαιρετικός, το οποίο το ξαναπούμε, λέει ψέματα όμως ο Χαϊκάλης. Τέλος. Λέει ψέματα. Εξαιρετικό στο πίσω, λέει ψέματα. Και μακάρι από εδώ και πέρα η παράσταση. Λέει ψέματα, δεν ήταν 10, ήταν 7. Ας κλείσει αυτό το σύριαλ επιτέλους. Ναι, κλείσει αυτό το σύριαλ. Και ελπίζουμε δικαιοσύνη γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει, τι γίνεται. Μπράβο. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες κάποιων γυναικών και τον κύριο Χαϊκάλη. Και θα πρέπει αυτές οι καταγγελίες να εξεταστούν το γρηγορότερο. Ξαφνικά πολύ. Όχι για τον κύριο Χαϊκάλη, για τα θύματα. Και πάει αργά πολύ το πράγμα τελευταία. Γιατί διαλύουν ένα χρόνο.
Για ποιο λόγο καθυστερούνε? Γιατί? Δώστε τα κύριε εκεί στο σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών γρήγορα. Έχουν κάνει καταγγελίες, κορίτσια. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Υπάρχουν κάποια θύματα του κυρίου Χαϊκάλη όπως το έχουν καταγγείλει. Θα πρέπει να γίνει γρήγορη υπόθεση. Και για να δούμε εάν να ηρεμήσουν και τα κορίτσια, αλλά όπως λέει και ο κύριος Χαϊκάλης, είναι και ο ίδιος να ηρεμήσει. Ας γίνει λοιπόν και για τις δύο πλευρές εδώ και τώρα γρήγορα η διαδικασία. Είναι ένα σύριαλ που κάνει κακό σε όλες τις πλευρές αυτό. Τι πρέπει να τελειώνουμε. Είναι ένοχος να μπει στη φυλακή. Έτσι. Δεν είναι ένοχος. Να αποκατασταθεί έτσι το όνομά του. Είναι ένοχος στην Μπουρζού. Κρύφτε το, χώστε τον. Είναι αθώος να αποκατασταθεί το όνομά του. Μένουμε πρώτα εδώ. Απ' όλα. Μένουμε εδώ. Μια και που είπα για Μπουζού, τώρα μου έρθει στο μυαλό μου ο τέτοιος, ο Ραδιοαρβίλα. Ο Κιούσης. Όχι ο Κιούσης, συγγνώμη. Είναι και ο Κιούσης, άλλο κι άλλο πράγμα. Ναι. Στο Ραδιοαρβίλα. Στο Παναγιωτόπουλο. Ο οποίος μετά την. Υποθέθηκε ελεύθερος, ναι. Πήρε την αγαπημένη του και πήγε του. Την αγαπημένη του. Ναι. Χεράκι λοιπόν, βόλτα, ναι. Με το σκύλο μαζί, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, μια χαρά, ωραιότατα, πολύ αγαπημένη. Πάντως του στέκεται. Ναι. Παρά τις καταγγελίες, παρά όλα αυτά τα φρικτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας, του στέκεται εκεί. Εντάξει, τώρα πριν 1,5 μήνα έγινε και ο χάμος, λίγο γρήγορα να. Τα πεθερικά του, τι λένε για όλα αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και μεγάλο ζήτημα. Ναι. Θέλω να μάθω τα πεθερικά του, τι λένε. Πάμε όμως, γιατί εμείς ξέρουμε τι λέμε, ότι για να έχουμε καλή υγεία και καλό οργανισμό, πίνουμε Golden Reaction Collagen και σήμερα. 2 μπουκάλια για εσάς με 39 ευρώ, γεμάτο φουλ στην κουρκουμίνη, γεμάτο φουλ στις βιταμίνες. Για να έχουμε ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα, να έχουμε έναν οργανισμό γερό, δυνατό και φυσικά. Για να θωρακιστούμε απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Τώρα λοιπόν, Golden Reaction Collagen με κουρκουμίνη και όλες οι βιταμίνες για εσάς το 211.600 και δώρο για όλους 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Το αγαπημένο των Ολυμπιονικών. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε. Και βέβαια η κουρκουμίνη που βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 211.600 γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε 2 μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια μην ξεχνάτε πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211.600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είμαι 85 χρονών. Είμαι ο Φίλιππος. Κάθε μέρα μπάνιο στο Φλίσβο και το παίρνω αυτό το μπουκαλάκι και είμαι υγιής μια χαρά. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί σε 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα στο 211.600. Μια που αναφερθήκαμε στο Ραδιοαρβίλα, πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα με τον Γκιούση, τον άλλο μέλος των Ραδιοαρβίλα, όπου εδώ ακούστε τι είπε, τι έγραψε μάλλον στο Instagram. Στο Twitter. Στο Twitter. Mm-hmm. Για πες μας. Έγραψε λοιπόν σε χρήστη του Twitter, μάλλον απάντησε ένα χρήστη του Twitter, ότι τον περιμένει μεθ για να νοσηλευτεί. Η μονάδα δικής θεραπείας. Ναι, ναι, να πούμε ότι πώς ακριβώς, ναι, το καταράστηκε. Α, ότι ο ίδιος το αναγνώστη. Ο Κιούσης λοιπόν διάβασε ένα μήνυμα ενός
χρήστη του Twitter, ο οποίος τον είχε ταγκάρει στο μήνυμα επάνω και είχε γράψει για τα 21.657 κρούσματα που είχαμε. Εδώ. Και λέει, τι είναι, λέει, αυτά τα κρούσματα, τα βίντεο του κολλητού σας στο διαδίκτυο, ενώντας φυσικά το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Και τι το απαντάει, για τα 21.000 κρούσματα, ναι. Είναι ο αριθμός αναμονής σου για τη ΜΕ. Τι λέτε, ρε παιδιά. Αυτά είναι παράλογα. Τι έχουν πάθει αυτοί εκεί μέσα. Κάτσε, και τους έχει ο Αντένα! Κάτσε. Και βγάλαν και δεύτερο τρέιλερ. Να πούμε, θα ξεκινήσουμε κανονικότατα. Με τον κύριο εδώ, αντί να το φουλώσει και να πει συγγνώμη. Απειλή. Τι έχουν πάθει. Απειλή. Δεν απειλή, καταργέται. Το καταργέται. Να πα τη μέχρι του λέει. Το καταργέται, ναι. Καταλαβαίνετε. Κατάρε. Αντί να σκύψουν το κεφάλι κάτω και να ζητήσουν όλοι συγγνώμη για όλο αυτό το σκηνικό, κάθονται και κάνουν επίθεση κιόλας. Ο αριθμός του για τη ΜΕΘ, άκου. Αυτά τα βλέπει ο κύριος Κυριακού. Ο οποίος, να πούμε ειλικρινά, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Αντένα πραγματικά είναι οικογενειακό κανάλι. Και σε αυτά συνήθως έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Εδώ τι γίνεται. Είναι, δεν πρέπει να βγει να πει μια συγγνώμη ο κύριος Κιούσης. Τώρα δύο αρβίλα. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Έχω ξεφύγει τελώς. Να πει συγγνώμη, αύριο κάποιος από τους τρεις πάλι κάτι θα πει. Τι νόημα έχει να πω συγγνώμη. Δηλαδή μετά από όλο αυτό το κακό δεν ξέρω, που έχει γίνει, και βρωμάει μετά πολύ από όλες το πράγμα. Αυτές τις φρικτές αποκαλύψεις του φίλου τους, πόντως ήταν φίλοι. Κολλητή. Βγαίνουν, έχουν το φράσος το και κάνουν τέτοιες αναρτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα γιατί θύμα ληστείας έπεσε ο Τρίφωνος Σαμαράς σε σοκ ο γνωστός κομματής. Και τι διαπίστωσε, όταν πιάστανε τον κλέφτη, ήταν γνωστός του. Mm-hmm. Ο διαρρήκτης του σπιτιού του ήταν γνωστός του. Και του είχε και εμπιστοσύνη κιόλας. Δείτε παρακαλώ. Δεύτερη φορά τα Χριστούγεννα συμβαίνει κάτι άσχημο σε σένα. Είχα πάει να δω τον Τζας το Σάββατο, ήταν Χριστούγεννα και όταν γυρνάω και ανεβαίνω με τα πράγματα και το σκυλάκι και καλή ώρα ανεβαίνω εδώ τη σκάλα, βλέπω την πόρτα του ατελιέ μου ανοιχτή. Και έπαθε σοκ. Ένα σοκ. Λέω ποιος είναι και αρχίζω και πηγαίνω προς τα πίσω και δεν ήξερα ποιος είναι. Ήταν 2,5 ώρα τη νύχτα. Να πούμε δεν ήταν ημέρα. Ήταν 2,5 ώρα τη νύχτα. Και όπως βγαίνω έξω, βλέπω δύο παιδιά και τους λέω: σας παρακαλώ, ελάτε, με κλέβουνε. Ναι. Πάμε, αρχίζουμε και ψάχνουμε. Αυτός είχε πάει επάνω να κρυφτεί. Σε άλλους ορόφους. Μαζί με την τσάντα που μου είχε πάρει. Εγώ, όπως είμαι εδώ πέρα, παίρνω την αστυνομία. Να πω ότι σε 5 λεπτά η ελληνική αστυνομία ήταν εδώ 4 περιπολικά. Και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Κατεβαίνει αυτός και όπως είναι και κατεβαίνει, τον έχουν κάτω εδώ, τον πιάσανε. Σε αυτό το σημείο εδώ, του βγάζουν την κουκούλα και παθαίνω σοκ. Γιατί βλέπω ότι είναι κάποιος γνωστός μου. Τον έβαζε τόσο καιρό μέσα στο σπίτι σου. Τον έβαζα μέσα στο σπίτι μου. Επί 1,5 χρόνο είχε πάρει τα κλειδιά. Και του βγάζει, εκεί το βλέπω, του βγάζει ο αστυνόμος τα κλειδιά. Και είχε τα κλειδιά του σπιτιού με 1,5 χρόνο. Και μου έπαιρνε πράγματα. Αξίας πόσο περίπου. Ξέρω, πάνω από 5.000 πράγματα. Ναι. Σίγουρα αξίας. Γνώριζε και ήρθε επί του. Μέχρι μου έκλεψε και κάτι κάλτσες Gucci. Είναι δυνατόν. Σήμερα αναγκάστηκες να αλλάξεις κλειδαριές. Για δεύτερη φορά. Γιατί την είχα ξαναλλάξει και την πρώτη φορά που ανακάλυψα τα πρώτα πράγματα. Και δηλαδή μόνο που το σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος έμπαινε μέσα στο σπίτι μου και μου παραβίαζε την ιδιωτικότητά μου και μου έπαιρνε σιγά σιγά πράγματα, με κάνει δηλαδή να βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Μόλις αποκαλύφθηκε, τι του είπες? Καλά του είπα, δεν ντρέπεσαι εσύ. Μου λέει ντρέπομαι. Τώρα τι να το... Θα κινηθείς νομικά? Αποφάσισα να μην κινηθώ νομικά, επειδή ήταν και μέρα Χριστουγέννων. Μου είπε ότι θα μου φέρει όλα τα πράγματα. Τώρα να δούμε, γιατί δεν νομίζω να τα έχει τώρα 2 χρόνια. Μπορεί και να τα πουλούσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Μάλιστα. Δεν του κάνω μήνυση, γιατί είναι η μέρα Χριστουγέννων. Ήταν η μέρα του Χριστουγέννων. Είδες ο χαρακτήρας. Για την καλή του ψυχή. Και ο άλλος τον έκλεινε. 2 χρόνια τον κατέκλεινε. Ειδάμεσα με 2 χρόνια τον έκλεινε. Πάμε τώρα γρήγορα στην περίεργη αυτή υπόθεση που είχε αναστατώσει και μιλάμε για την απαγωγή γνωστού επιχειρηματία. Γνωστού επιχειρηματία στον χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Κυπαρίσης με ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Για πες μας τι ακριβώς συμβαίνει. Διατηρείο επιχειρηματίας καταστήματος στο Μενίδη και στην Ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, Φίλιππε. Βρισκόταν λοιπόν σε ταβέρνα χθες το βράδυ στα Λιώσα, όπου περίπου στη μία μετά τα ξημερώματα, κατά την επιστροφή του στο σπίτι του στον Τράφη, εξαφανίστηκε υπό άγνωστες συνθήκες. Η αρπαγή φέρεται να έγινε στην οδό Ξάνθου, ένα μικρό στενό της περιοχής κοντά στο σπίτι του. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, μιλούσε με βιντεοκλήση με ένα φίλο του, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι είδε live τη στιγμή που οι δράστες του επιτέθηκαν. Τον ακινητοποίησαν και τον απήγαγαν. Ο φίλος του επιχειρηματία τηλεφώνησε αμέσως έντρομο στον σύντροφό του και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία. Πάντως ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος με την οικογένειά του. Θα σου πω μισό λεπτάκι, όχι, το ρεπορτάζ τρέχει χαρά λεμονή. Και οι δικές μας πληροφορίες που μόλις φτάσανε είναι, και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το οποίο θα πούμε, είναι ότι υπάρχει και επικοινωνία και έχει ζητηθεί και ένα χρηματικό ποσό την οικογένεια. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο της τελευταίας στιγμής θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτή τη στιγμή διεξάγεται μία περίπτωση ξεκάθαρα απαγωγής. Επομένως, όταν, γιατί ο φίλος του επιχειρηματία που ειδοποίησε την αστυνομία το είπε ότι μπορεί να πρόκειται για απαγωγή και δεν αποκλείεται να ζητήσουν λίτρα. Οπότε, πλέον αντιμετωπίζεται σαν υπόθεση απαγωγής. Μα είναι ξεκάθαρη η απαγωγή. Ναι. Μα είναι ξεκάθαρη απαγωγή. Να θυμίσουμε ότι στις 7 Αυγούστου του 2020 ο αδελφός του επιχειρηματία είχε πέσει θύμα ληστών. Αυτοί είχαν εισβάλει στο συνεργείο που διατηρεί στο Μενίδη με τον απαχθέντα και τον πυροβόλησαν στο πόδι. Μάλιστα. Και βρέθηκαν και δύο αυτοκίνητα καμένα στην περιοχή Φίνικα στα Σπάτα. Έχουν βρεθεί δύο αυτοκίνητα καμένα, τα οποία η αστυνομία εκτιμά ότι μπορεί να σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση και έχει εξαπολύσει βέβαια ανθρώπινο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Το πρώτο πράγμα πολύ, που πολύ περίεργη υπόθεση και αυτή η απαγωγή, να λέμε, με λίτρα. Πάμε τώρα. Πάμε να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απαγωγή η οποία να μην έχει διαλευκανθεί. Ούτε μία. Υπάρχει. Ποια? Δεν χρειάζεται να πούμε. Παρακαλώ. Υπάρχουν, κύριε Τσίφα. Υπάρχουν. Αστυνομικός. Αφήστε τώρα. Αφήστε τι λέει ο αστυνομικός. Υπήρχε συγκεκριμένη. Και δεν θέλω να σκαλίζουμε θέματα που έχουν κινδυνεύσει οι άνθρωποι. Ότι δεν έχει διαλευκανθεί ούτε η επίθεση στον αδελφό του. Πώς? Τι είπατε? Αν δεν κάνω λάθος, ούτε η επίθεση του Αυγούστου στον αδελφό του έχει διαλευκανθεί. Είχε αποτέλεσμα. Οι αρπαγές, οι οποίες μπορεί να απαγωγές και οι οποίες έχουν γίνει αρπαγές, απαγωγές, υπάρχουν τέτοια τώρα τα οποία δεν έχουν διευκαλυνθεί και δεν χρειάζεται να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να ξύνουμε περιπτώσεις του παρελθόντος. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε να δώσουμε στους φίλους συνεθέτες γρήγορα. Τι πάμε να δώσουμε? Πάμε να δώσουμε γρήγορα τα εκπληκτικά μοναδικά καλύματα για το σπίτι σας. Προλάβετε τα. Προλάβετε να κάνετε τουλάχιστον τώρα που δεν θα μπορείτε να πάτε και πουθενά, όπως φαίνεται. Βάλτε τα σύντελα στο καλυμμάτο σαλονιού στο σπίτι σας, να υποδεχτείτε τους συγγενείς σας, τους αγαπημένους σας, χωρίς να σας καταστρέψει το σαλόνι, αν έχει και πολυκοσμία το σπίτι σας, ή να μετατρέψετε το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Και προστατεύει το σαλόνι σας από φθορές, αλλά μετατρέπει και το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Πάμε λοιπόν τώρα στο 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ να πάρετε πολυθρόνα, συνδιθέσιο και συνελαστικά καλύματα για διθέσιο καλναπέ και για τριθέσιο. Ένα σετ ολοκληρωμένο ελαστικών καλυμμάτων σαλονιού, αλλά και φυσικά, τι άλλο μπορείτε να πάρετε, να φτιάξετε τις καρεκλίτσες σας. Τις καρέκλες σας βεβαίως, να τις μετατρέψετε σε καινούργιες, νέο design, νέα ομορφιά στο σπιτικό σας, για την τραπεζαρία σας, το σαλόνι, την κουζίνα σας. 218-218-9400, μόνο με 29,90. Προλάβετε για να σας έχουν έρθει τώρα και να κάνετε παραμονή πρωτοχρονιάς με τις καινούργιες σας καρέκλες. Γιατί θα έχετε μετατρέψει την παλιά σας καρέκλα σε καινούρια. Αλλά τι χρειαζόμαστε για να έχουμε καλή χρονιά? Με όλη αυτή την κακοτυχία που μας συμβαίνει, καλή τύχη θέλουμε. Και καλή τύχη πώς θα έχουμε? Ας πάρουμε τώρα το φυλακτό για καλή τύχη, για να προστατεύει εμάς και την οικογένειά μας με τη δύναμη του Θεού, του Χριστού και της Παναγία μας, γιατί εδώ είναι ένα θρησκευτικό σύμβολο. Είναι ο σταυρός,
ο Ιησούς Χριστός νικά. Ένα μενταγιόν Ιησούς Χριστός νικά που δεν πρέπει να λείπει από κανέναν χριστιανό ορθόδοξο. Ένα χειροποίητο κόσμημα. Θα πάρετε και τα δύο κοσμήματα. Θα πάρετε και το χρυσό και το λευκό. Με 29 ευρώ και δώρο να γούνινο κασκόλ, λαιμού. Δωρεάν λοιπόν τα έξοδα αποστολής τώρα στο 218-218-9400 για να έρθει το γούρι, για να έρθει ξανά η χαρά μας που μας έχει πλέον στερηθεί. Να φύγει το κακό μάτι, να φύγει η κακή ενέργεια. Ο Ιησούς Χριστός νικά με δύο μενταγιών για εσάς αυτή τη στιγμή με το σταυρό, με το ματάκι για να φύγει η αρνητική ενέργεια και φυσικά με τη δύναμη του Θεού. Ένα ξαναλέμε ανεκτήμητης αξίας θρησκευτικό δώρο και ένα θρησκευτικό σύμβολο που πρέπει όλοι μας να έχουμε. Στο 218-218-9400 τελευταία κομμάτια τώρα για τις γιορτές που λαβαίνετε να είναι και το δώρο για τη Βασιλόπιτα ή το δώρο για την επίσκεψη που πλέον θα πάτε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.